Η πραγματικότητα, ξέρετε ποια είναι, και κλείνω με αυτό. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν βρέθηκε καν στις διαπραγματεύσεις. Δεν διαπραγματεύτηκε. Διότι είναι του Κλώτσου και του Μπάτσου. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Έλληνας Υπουργός των Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκληρό, κυρία, αλλά πραγματικό, έτσι. Σκληρό, λυπάμαι που το λέω, αλλά και λυπάμαι που το λέω, γιατί η κυρία Αυτιά δεν έχει σημασία που εγώ διαφωνώ με τον Πρωθυπουργό ή με τον Υπουργό των Οικονομικών. Μας εκπροσωπούν όλους αυτή τη στιγμή εκεί. Εκπροσωπούν την Ελλάδα. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά η διαπραγμάτευση έγινε ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ και στις γαλλογερμανικές τράπεζες. Δεν συμμετείχε σε αυτή τη διαπραγμάτευση ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο Υπουργός των Οικονομικών. Απλά τους δώσαν κάποια στιγμή τα αποτελέσματα. Όταν τα διαβάσαν τα αποτελέσματα, είπαν πώς θα τα εμφανίσουμε ως τρίαμβο. Θα βγούμε και θα κάνουμε τα κοκόρια και θα κατηγορούμε τους τραπεζίτες που επί δύο χρόνια όμως τους είχαμε στα όπα-όπα. Που τους δώσαμε 120 δισεκατομμύρια ευρώ σε εγγυήσεις και σε ρευστό όλα αυτά τα δύο χρόνια. Και τώρα θα το παίζουμε κοκόρια.